Εδώ είναι το θέατρο της Κοριαλενίου Σχολής. Στο κέντρο της σκηνής, το e-golf, το ηλεκτροκίνητο golf. Προσέξτε να δείτε κάτι. Με την αυτοκίνηση να οδεύει διαρκώς προς την ηλεκτροκίνηση, η Volkswagen δεν θα μπορούσε να αναπούσα. Τι έκανε λοιπόν, δημιούργησε ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο golf και το ονόμασε e-golf. Το βλέπετε. Δεν τα λέω καλά, ε? Από πού αναγνωρίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο όχημα? Από την παντελή έλλειψη ήχου. Δεν ακούς τίποτα. Επίσης, από την τρομερή ροπή. Πατάς γκάζι και κολλάει πλάτη σου στο κάθισμα. Δείτε. Στα τεχνικά τώρα. Προσέξτε λοιπόν να δείτε τι έκανε η Volkswagen με το δεύτερης γενιάς αμιγώς ηλεκτροκίνητο Golf. Αύξησε την αυτονομία του κατά 50%. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κύκλο Μέτρησης, έχουμε 300 χιλιόμετρα αυτονομία. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη χρήση νέας μπαταρίας ιόντων λιθίου απόδοσης 35,8 κιλοβατορών. Το νέο ηλεκτροκίνητο Golf προσφέρει τρία διαφορετικά στυλ οδήγησης. Normal, Eco και Eco Plus. Μέσα από αυτά μπορούμε να διαμορφώσουμε την καλύτερη διαχείριση ενέργειας και αυτονομίας. Εδώ λοιπόν στο εσωτερικό είναι όλα τα λεφτά. Πρώτα απ' όλα, ο πίνακας οργάνων 12,3 ιντζών Active Info Display είναι πλήρως ψηφιακός και διαδραστικός. Απεικονίζει χρήσιμες ενδείξεις για τη λειτουργία του αυτοκίνητου, όπως μετρητή ενέργειας, επίπεδο ανάκτησης ενέργειας, επίπεδο φόρτισης και άλλα. Ο οδηγός, εγώ δηλαδή, μπορώ να επιλέξω να απεικονίζονται επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στην πλοήγηση ή στα συστήματα υποβοήθησης. Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην διαδραστικότητα. Αν δεις το e-golf με μια φευγαλαία ματιά, νομίζεις ότι είναι το δίδυμο αδελφάκι αυτού που έχει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αλλά με μια πιο προσεκτική ματιά θα δεις εμφανείς διαφορές. Καταρχήν, ο εμπρός προφυλακτήρας έχει ειδική σχεδίαση και μια χαρακτηριστική μπλε γραμμή που λες «Όπα, στάκα, εδώ μιλάμε για ηλεκτροκίνηση» και ζάντες αλουμινίου 16 ειδική σχεδίασης. Σε ένα τέτοιο θέατρο αισθάνομαι σαν να είμαι ο Εσχύλος. Προφανώς είναι υπερβολή. Τι δεν είναι υπερβολή? Τα συστήματα υποβοήθησης που διαθέτει το ηλεκτροκίνητο Golf δεύτερης γενιάς, που βλέπετε εδώ. Προσέξτε. Σύστημα Infotainment Discover Pro με οθόνη αφής 9,2 ιντζών. Λειτουργία ανέπαφο χειρισμού. Gesture Control. Έλεγχος με χειρονομίες δηλαδή. Προσέξτε το αυτό. Αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στην αυτοκίνηση για να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σύμφωνα με την Think New πολιτική της Volkswagen για τεχνολογίες αιχμής κτλ., αρκετές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου ελέγχονται με μία κίνηση του χεριού. Αυτό γίνεται. Κάπως έτσι θα είναι η ζωή μας. CarNet ή Remote, το οποίο προσφέρει πρόσβαση από υπολογιστή ή smartphone σε σημαντικές λειτουργίες του e-golf, όπως διαχείριση μπαταρίας, προγραμματισμός ώρας αναχώρησης, ρύθμιση κλιματισμού και πολλά άλλα συστήματα. Λες και ήρθαν από το μέλλον. Αυτά που βλέπαμε στις ταινίες φαντασίας αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνουν σάρκα και οστά στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Οτιδήποτε πρωτοποριακό περνάει μαζί με τις νέες τεχνολογίες. Αισθητήρας τυφλού σημείου. Blind spot monitor. Τι συμβαίνει στις τυφλές γωνίες του αυτοκίνητου. Στις διαδικασίες αλλαγής λωρίδας. Δηλαδή, πάμε να βγάλουμε φλάς δεξιά-αριστερά, να ξέρουμε πριν το κάνουμε, ενεργεί για πάρτι μας. Προειδοποίηση κίνησης πίσω. Rear traffic alert. Κατά την έξοδο από τη θέση στάθμευσης, αν υπάρχει πίσω μας πεζός, αν υπάρχει αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο, μας ενημερώνει. Σύστημα διαρκώς προσαρμοσμένου φωτισμού μεγάλης σκάλας. Dynamic light assist. Ανιχνεύει το ποσοστό φωτός και ρυθμίζει αυτόματα τη μεγάλη σκάλα, μειώνοντας το φωτισμό μόλις διαπιστώσει η παρουσία αυτοκινήτου στην άλλη λωρίδα. Δεν τυφλώνουμε τον απέναντι, άρα πιο ασφαλής οδήγηση. Δεν μιλάμε και για λιγότερη κατανάλωση. Έχουμε και συνέχεια. Πού να τα μάθω όλα? Δείτε τα. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 ύπους, μέγιστη τελική ταχύτητα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Η κατανάλωση αυτή γίνεται με αναγωγή. Τι σημαίνει αυτό, πόσο κοστίζει η κιλοβατόρα? Να υπολογίζετε λοιπόν 2,5 ευρώ τα 100 χιλιόμετρα. Η δε τιμή απόκτησής του 38.800 ευρώ.